Καλησπέρα Tech Maniacs, σήμερα έχω στα χέρια μου ένα πολύ ενδιαφέρον set ακουστικών. Ο λόγος για τα Sony WF-1000XM4 είναι τα ακουστικά σε μικρό μέγεθος στη φάση των 1000XM4 headset που είχαμε δει στο παρελθόν, θυμάστε που τα σπάσανε. Έρχονται στα 2,79 ευρώ στα καταστήματα, διόλου καταφρόνει το ποσό για ακουστικά, όμως η Sony υπόσχεται πολύ ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Δεν έχω συνδέσει ακριβώς, τα έχω βασικά συγχρονίσει με την συσκευή, αλλά δεν τα έχω συνδέσει με την εφαρμογή για να κάνουμε τη διαδικασία παρέα. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε από την θήκη, η οποία φορτίζει από USB Type-C. Ωραία. Μια χαρά. Και άμα την ανοίξουμε, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι matte, όμορφη, πολύ όμορφη, πολύ premium παρουσιαστικό για συσκευή. Και μόλις την ανοίξουμε, βλέπουμε εδώ πέρα το λεντάκι που δείχνει πότε είναι ανοιχτά, πότε τα φορτίζουμε, ανάλογα τη στάθμη της μπαταρίας κτλ. Και εδώ τα ίδια ακουστικά. Δεν βλέπω κάποιο άλλο πλήκτρο στην θήκη, δεν έχω βρει κάποιο άλλο. Όμως, να τα βγάλουμε να τα δούμε σιγά σιγά. Εδώ είναι το ακουστικό. Εδώ είναι και το άλλο. Τα tips, άμα δείτε, δεν είναι από σιλικόνη, είναι από memory foam, το οποίο ναι μεν προσφέρει ίσως καλύτερη στεγανοποίηση στο αυτί και ακολουθεί καλύτερα το σχήμα του αυτιού μας, όμως ίσως να μην είναι τόσο ανθεκτικά στο μέλλον. Ήδη εμένα εδώ έχει αρχίσει λιγάκι και βλέπετε, δεν είναι τόσο λίγο. Όπως και να έχει, να ξεκλειδώσω και το κινητό. Έχουμε ένα μικρόφωνο εδώ και ένα στο εσωτερικό. Εδώ πέρα είναι ο αισθητήρας για να καταλαβαίνει πότε τα φοράμε και πότε όχι. Και επαφές φυσικά για την φόρτιση. Όμορφο σχεδιασμό. Αυτό εδώ πέρα είναι και επιφάνεια αφής. Το ένα ακουστικό έξω για να πιάνει τον εξωτερικό θόρυβο. Το μέσα είναι για να καταλαβαίνει τη διαφορά με αυτό που ακούμε εμείς και να φτιάχνει το noise cancellation. Okay. Όμορφο. Όμορφο. Αρκετά όμορφο. Για να δούμε. Πάμε λοιπόν στην εφαρμογή. Εδώ. Και στο sound. Τώρα είναι generic φάση. Μπορεί να μας επιτρέψει να... Βασικά μας έχει την επιλογή. Μεταξύ έχει κάνει kick-in λίγο το cancellation και δεν ακούω, ακούω τη φωνή μου πολύ πιο σιγά. Να πατήσω μια παύση στο τραγούδι γιατί ξεκίνησε να παίζει αυτόματα και πάμε εδώ. Έχουμε λοιπόν το noise cancelling, ambient sound, αναλόγως το πόσο θέλουμε να ακούμε. Εδώ δεν ακούω σχεδόν τίποτα. Εδώ μου μεταφέρει το θόρυβο από έξω. Και noise cancelling, ok. Και εδώ πέρα σου βγάζει και τον θόρυβο του αέρα που αν χτυπήσει τα ακουστικά το ακούς μέσα από τα μικρόφωνα. Μας αφήνει λοιπόν εδώ για το 360 reality audio setup. Πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε λίγο το προφίλ μας. Στο κανονικό μου προφίλ τα έχω συνδεδεμένα, οπότε τα φέρνει σε όλες τις συσκευές. Οπότε μας λέει, take a photo, να κάνω τα ακουστικά, του αριστερού σου αυτιού. Okay. Remove the headphones from your ears. Next, turn your head slowly to the right. To the right. Κάτσε να δούμε. Please rotate the captured photo. Α, το πήρε. Next. Remove the headphones from your ears. Next, turn your head slowly to the left. Please do not captured photo. Και αυτό το πήρε κανονικά. Το αναγνωρίζει λοιπόν το αυτή. Προχωράμε. Κάνει ανάλυση
στο σχήμα του αυτιού μας και φτιάχνει μια χαρτογράφηση για το πώς πρέπει να ρυθμίσει τον ήχο για να έχουμε καλό noise cancellation στα ακουστικά και γενικότερα τον 360 ήχο που προσφέρει. Ωραία. Optimize. Okay. Κάνει το optimization. Τι φάση. Α, optimize είναι αυτά. WF-1000XM4. Για να δούμε. Και next. Optimize τις εφαρμογές για να παίζουν. Εγώ έχω το Tidal περασμένο τώρα. Καλά, εντάξει, προσήλυμη χωρίς κουπόνια και τέτοια. Not optimized, Tidal. Launch to optimize. Θα ανοίξει λοιπόν το Tidal τώρα. Tidal έχει πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου. Και θεωρητικά το έκανε optimize. Πάμε πίσω για να δούμε. Το έκανε. Confirm. Το έκανε. Και έχουμε το DSE Extreme που κάνει upscale στην ποιότητα του ήχου. Δηλαδή αν έχουμε ένα ηχητικό αρχείο 192 kbps, το κάνει upscale για να ανεβάσει την ποιότητα, γεμίζει τα κενά λοιπόν και φτιάχνει τον ήχο καλύτερα, κάνει μια ανάλυση και το φτιάχνει καλύτερα για να έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου. Πάμε λοιπόν στο Tidal. Να βάλω τα γνωστά. Need φυσικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει κάτι μπάσο. Οι ψηλές εδώ πέρα και οι μεσαίες είναι πολύ καθαρές. Για να δούμε. Ο ήχος είναι πεντακάθαρος. Και να δούμε. Καλό τον μπάσο, θα ήθελα όμως λίγο παραπάνω. Έχει κάποιες προεπιλογές. Τώρα καλύτερα. Εδώ είναι πιο χαλαρά όλα. Bass boost. Για κάποιο λόγο είναι όλα χαμηλωμένα. Εδώ, ναι. Και το φτιάχνουμε όπως θέλουμε εμείς. Έχει λοιπόν equalizer, το οποίο το κάνεις και το περνάς και στα customs. Έχει μεγάλη διαφορά. Ωραίο και τον μπάσο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα όπως ακούω μουσική δεν ακούω τον εαυτό μου εύκολα. Έχει να κάνει με το πόσο βεντουζώνει στα αυτιά, επειδή είναι δείγμα, εμένα μου ήρθε με ένα set tips. Εντάξει, memory foam είναι, φαντάζομαι μπορεί να ταιριάξει σε όλους, αλλά θα μπορούσε να ταιριάξει λίγο καλύτερα στο δικό μου. Φαντάζομαι θα έχει και άλλα μέσα στο κουτί που εμένα δεν τα είχε, γιατί είναι δείγμα. Παρ' όλα αυτά δεν ακούω εύκολα τη φωνή μου τώρα. Ακόμα και αν το κλείσω, ναι, τη φωνή μου την ακούω πολύ πιο σιγά. Για να δούμε λίγο εδώ. Sound. Noise cancelling. Εδώ. Ναι, τώρα ακούω στο ambient sound το πόσο θα πιάσει. Εδώ δεν ακούω τίποτα και το off είναι εδώ. Οκ. Και εδώ πέρα πρέπει να ανοίξω τη θήκη για να μου πει το ποσοστό της μπαταρίας. Ωραία. Και μπορεί να το φτιάξει το noise cancellation ανάλογα με τις τοποθεσίες. Από το GPS καταλαβαίνει που είμαστε και σου λέει ρε φίλα, μέσα στο σύνταγμα στην πλατεία μάλλον θα έχει θόρυβο, οπότε του δίνει πόνο. Αν είσαι σπίτι σου καταλαβαίνει ότι εντάξει
χάνεσα πιο ήσυχα ενδεχομένως, όπως αν έχει γειτονίες στους δικούς μου. Οπότε και μπορείς να κάνεις register στο χάρτη σε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να είναι έτοιμο. Μην κάθεσαι όταν είσαι στο δρόμο, στο σημείο που συνήθως συχνάζεις να φτιάχνεις το noise cancellation εκείνη την ώρα. Okay. Πάντως έχω μια σχετικά καλή ακύρωση θορύβου και το memory foam στα tips φαίνεται να δουλεύει καλά, δηλαδή όσο το αφήνω στο αυτή και ανοίγει αυτό δένει καλύτερα και αυξάνει το cancellation. Mm-hmm. Okay. Και εδώ άμα φυσά είναι, το είπαμε αυτό. Speak to chat. Ναι. Ναι. Θεωρητικά, τώρα μου άνοιξε και ακούω τα πάντα, οπότε αν έρθει κάποιος και μου μιλήσει, άμα καταλάβει τη φωνή μου, για 15 περίπου δευτερόλεπτα κλείνει το cancellation από την ώρα που θα σταματήσει η φωνή μου. Οπότε μπορείς να μιλήσεις με τον άλλονα χωρίς να κλείσεις το cancellation και τα λοιπά. Έχουμε φυσικά, εντάξει δεν θέλω, έχουμε φυσικά τα gestures με ένα tap. Ξεκινάει, παίζει μουσική, με δύο πάει στο επόμενο. Αν το κρατήσουμε παραταμένα, κρατήσουμε το δάχτυλο πάνω, ανοίγει τον assistant, play pause με ένα και με δύο tap πάει στο επόμενο τραγούδι, με τρία. Πάει στο προηγούμενο. Μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να περάσω κάπως τον ήχο στο μικρόφωνο. Πάντως είναι πάρα πάρα πολύ καλός ο ήχος. Θα ήθελα λίγο ενδεχομένως παραπάνω ένταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίζουν χαμηλά, και τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε από το equalizer. Δηλαδή ήθελα λίγο παραπάνω μπάσο όταν τα πρωτοέβαλα, του έδωσα το equalizer και έπαιξε μια χαρά. Οπότε θα έλεγα πως είναι αρκετά καλή φάση. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζουν τα 279 ευρώ από την άποψη ότι, εντάξει, με τη θήκη βγάζουν 24 ώρες αυτονομία, θα σου βγάλουν και ένα τετραωράκι, πενταωράκι στα αυτιά, αλλά ο ανταγωνισμός πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχεις από τη Huawei, έχεις από την Apple, έχεις τώρα από τη OnePlus. Δεν έχουν αυτές τις επιλογές το να αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την τοποθεσία, το noise cancellation κτλ. Αλλά αντικειμενικά πώς θα το χρησιμοποιήσουν αυτό, να περάσουν τοποθεσίες και να αναγνωρίζονται αυτόματα και να κάτσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω να το κάνουν πολύ. Παρ' όλα αυτά έχουν πολύ ποιοτικό ήχο. Είναι και η ποιότητα πολύ καλή, είναι και LDAC, οπότε και παίζει καλά ο ήχος, άμα είναι καλή η ποιότητα που θα το κάνουν καλή αναπαραγωγή. Αλλά είναι σχεδόν στα διπλάσια ή στα άλλο ένα τρίτο σε σχέση με άλλα headsets τα οποία είναι εξίσου καλά σε θέμα ήχου. Δηλαδή τα FreeBuds Pro βγήκαν στα 2 κατοστάρικα και έχουν εξίσου καλό ήχο. Τα καλά της Apple είναι αρκετά πιο ακριβά. Υπάρχουν ακουστικά από Sennheiser που είναι εντάξει σε αυτή την κατηγορία, αλλά έχουν λίγο καλύτερο ήχο ενδεχομένως. Δεν ξέρω, είναι ακριβά και δεν ξέρω αν αξίζει η διαφορά σε σχέση ακόμα και με τα OnePlus Buds Pro, τα οποία είναι στα 150 ευρώ, τα μισά λεφτά. Ναι, οκ, okay. Εκείνα ίσως στις μεσαίες να μην παίζουν το ίδιο καλά και οι υψηλές ή μεγάλη ένταση να παραμορφώνουν λίγο παραπάνω, αλλά στο τέλος της μέρας, ναι, εντάξει, όσο ανεβαίνει η τιμή, αυτό που παίρνεις δεν ανεβαίνει το ίδιο όσο ανεβαίνει η τιμή, είναι λίγο πιο πάνω. Αν είστε φανατικοί με τη μουσική, ρίξτε τους μια ματιά. Αν είστε από τους τύπους που κατεβάζουν τραγούδια από το YouTube, δεν νομίζω να καταλάβετε πολύ μεγάλη διαφορά.
από θέμα ποιότητας ήχου. Έχει βέβαια το DSE, πώς το έλεγε, αλλά ναι, είναι, πρέπει να είσαι τρελαμένος με τον ήχο για να καταλάβεις τη διαφορά, και αν έχει συνηθίσει πιο μπασάτα, πιο τέτοιο, πιο εντυπωσιακά, κοίτα κάτι άλλο. Αν πραγματικά σου αρέσει ο καλός ο ήχος, ρίξε μια ματιά και έχεις μια γνώση από τον καλό ήχο. Ρίξε μια ματιά, είναι αρκετά καλά ακουστικά. Αυτά λοιπόν από μένα, σας αρέσει το βίντεο, thumbs up, σας απαντάχετε κάνει ήδη link για τους ελληνικές συμπεριγραφείς, καθώς και το αναλυτικό άρθρο που, εντάξει, δεν θα έχει κάτι παραπάνω από αυτά που είπαμε εδώ πέρα, αλλά ρίξε μια ματιά, θα έχει κάποιες φωτογραφίες, κάποια close-ups ενδεχομένως στα ακουστικά. Καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!